Ραγδαίες εξελίξεις στην Ομόνοια αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας. Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται σε επαφές με τον Κύπριο επιχειρηματία Τζον Χριστοδούλου για πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Τριφυγιού. Σχεδόν 3,5 χρόνια μετά την δημιουργία της εταιρείας της Ομόνοιας και την ανάληψη της Προεδρίας από τον Σταύρο Παπασταύρου, ο Σύλλογος της Λευκωσίας μπήκε εκ νέου σε διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ο Κύπριος επιχειρηματίας και ένθερμος υποστηρικτής του Τριφυλιού, Τζον Χριστοδούλου, κινείται για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Ομόνοιας. Παπασταύρου και Χριστοδούλου μπήκαν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport Time, εκκρέμει ο νομικός και οικονομικός έλεγχος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών. Η ρακδαία αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Σταύρου Παπασταύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και ένα νομικό κόλλημα να έχει στην ιδιοκτησία του συλλόγου στο εξωτερικό, τον ώθησαν να μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Τζον Χριστοδούλου. Ο 56χρονος επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, έχει ως κύρια βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι επαγγελματικές δραστηριότητες του εκτείνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με την Sunday Times Reach, η περιουσία του Τζον Χριστοδούλου ανέρχεται σε 2,1 δισεκατομμύρια στερλίνες και είναι ο τρίτος πιο πλούσιος Κύπριος στον κόσμο. Βρίσκεται στην 80η θέση στη λίστα των πλουσιότερων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώτο στη λίστα των πλουσιότερων προσφύγων, καθώς υποχρεώθηκε να φύγει από την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974.